Αν και βρισκόμαστε στα μέσα Μαΐου, φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα καλύψουν μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα έρθουν δύο θερμακύματα, το πρώτο ήπιο και το δεύτερο ακραίο, και θα είναι τόσο ξαφνική η αύξηση των θερμοκρασιών, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες που θα σημειωθούν στη χώρα θα είναι κατά 13 με 14 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες σε σχέση με τη μέση τιμή για την εποχή. Το πρώτο κύμα ζέστης δεν θα είναι τόσο έντονο, παρόλα αυτά θα σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τμήματα της χώρας που θα προσεγγίζουν τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι περιοχές που θα σημειωθούν αυτές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι κυρίως παιδινά τμήματα, ευπαθείς στη ζέστη της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Την Τετάρτη θα επηρεαστούν κυρίως οι δυτικές περιοχές της χώρας με 34 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Το δεύτερο κύμα ζέστης θα είναι ακόμη πιο έντονο και παρατεταμένο διάρκειας 4 με 5 ημερών σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία και μάλιστα θα είναι ακραίο για την εποχή που βρισκόμαστε. Φαίνεται σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία ότι θα είναι ακόμη πιο θερμές οι αέριες μάζες που θα εισέλθουν στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να τραβήξει περαιτέρω την ανηφόρα. Στην Πάτρα την Πέμπτη μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασία πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Για το Μάιο μήνα, η χρονιά αυτή του 2020, όπως είπα και χθες μέσα από την εκπομπή σας, δεν συνδέεται με το ακραίο κλιματικό ωκεάνιο φαινόμενο το Ελνίνο και προβλέπεται η θερμοκρασία στην ίδια περιοχή στο Άργος να είναι στους 41 βαθμούς και σε άλλες περιοχές στην Ανατολική Πελοπόννησο, Σπάρτη, Γήθιο, πιθανόν να ξεπεράσει και τους 41, να φτάσουμε 41,5. Τώρα για την Πάτρα. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα είναι στους 38 και τοπικά στους 39 βαθμούς. Το 39 βαθμούς είναι θερμοκρασία ρεκόρ για την Πάτρα. Ναι. Ο καύσωνας αυτός για την Πάτρα θα υποχωρήσει από την Τρίτη 19 Μαΐου, διότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε το 38, αλλά όπως έχουμε και το 39 το Σάββατο, τη Δευτέρα θα έχουμε 37 βαθμούς και η υποχώρηση αυτή θα ξεκινήσει από 19 Μαΐου την Τρίτη. Βέβαια η υποχώρηση θα ξεκινήσει από Δευτέρα από τη Βόρειο Δυτική Ελλάδα, αλλά για την Πάτρα θα ξεκινήσει από 19 Μαΐου Τρίτη και σιγά σιγά 20 Μαΐου θα επεκταθεί αυτή η υποχώρηση σχεδόν σε όλη τη χώρα.